Λοιπόν, όλοι οι σύμβουλοι του ΔΣ έχουν σχεδόν όλοι, δηλαδή 28 άτομα, έχουν αποφασίσει το λιμενικό ταμείο να προσπαθήσει ο Δήμος Ακίθου μέσω του βουλευτή και μέσω των και με τις κυρίες Κράτσες, της Περιφερειάρχη, να προσπαθήσει να κάνουμε αγώνα και να πάμε στα τρία Υπουργεία έτσι ώστε να εισέρθει στο Δήμο. Η απόφαση όλων των Δημοτικών Συμβούλων ήταν, το 28 Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ναι, οπότε θα ξεκινήσει ο αγώνας τώρα στα Υπουργεία πάνω, έτσι ώστε το λιμενικό ταμείο να εισέλθει στο Δήμο. Και για το 24 αυτό σωστό είναι. Θα σας πω κάτι. Σα
Πραγματικά μου κάνει εντύπωση η έπαρση που δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στο Δήμο ότι αλλάξαμε τα πάντα, γίνανε καλύτερα όλα αυτά. Κοιτάξτε, ζούμε στην ίδια πολιτεία. Πηγαίνετε στο Σαραγινάδο. Ζούμε στην ίδια πολιτεία. Πηγαίνετε στο δρόμο του ΦΕΤ. Η προσπάθεια έγινε. Η προσπάθεια όμως να την εξηγήσετε γιατί έγινε. Διότι ο Δήμαρχος, ο καινούριος, ο κύριος Αρετάκης, έδωσε τα μηχανήματα στους εργαζόμενους να μαζέψουν τα σκουπίδια. Ενώ ο κύριος Κολοκοτσάς με την προγραμματική σύμβαση, εδώ είναι ο κύριος Κολοκοτσάς, να μας πει αν θα έρθει, αν έρθει όλο το καλοκαίρι τα αυτοκίνητα του Δήμου για να πάνε να μαζέψουν. Προσπάθεια έγινε. Δεν είναι όμως ούτε τέλεια ούτε τίποτα. Για να γίνει καλή αποκοπή, χρειάζεται να γίνει διαλογή στη βάση, να υπάρξει προγραμματισμό στο κ. Σαρμένη, να καθαριστεί όλη η ζάχαρη. Πρέπει να υπάρχει και μια συνειδητοποίηση από τους πολίτες. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, το ξέρουμε όλοι μας. Εδώ θα τα βοηθήσουμε τα θέματα, αλλά σας παρακαλώ πολύ. Αυτό που ακούγεται, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν κατάλαβα, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, εγώ είμαι πριν 20 χρόνια δημοτική αρχή, αλλά και οι επόμενες δημοτικές αρχές, ένα λιθαράκι το βάλανε. Δεν ήταν κανένας δήματος οι δημοτικοί σύμβουλοι που ήθελαν να καταστρέψουν τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, δεν είναι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ό,τι μπορέσαν να κάνουν. Κληθήκανε, προχωράμε. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αν θέλετε να μπορέσουμε να συμπορευτούμε με την εμπειρία, τη γνώση, τη θέληση που έχουμε όλοι για τη Ζάκυνθο, είναι άλλος ο δρόμος. Είναι ο δρόμος των ίδιων τόνων, είναι ο δρόμος της μη απαξίωσης των προηγούμενων δημοτικών αρχών, είπε ο κύριος Φεραντόρος, ο κύριος Αντιπρόεδρος κάποια στιγμή, ότι ο κύριος Μπουζίκης έψαχνε 2 χρόνια για τα ασφαλεία. Δεν ήταν ενέργεια αυτή, δεν έκανε προσπάθεια, επειδή δεν τα κατάφερε πια να το καταδικάσουμε, λέω τυχαία. Γιατί εγώ από τότε που έγινα ο δήμαρχος, δεν καταδίκασα κανέναν δήμαρχο. Ούτε αυτόν που θα μπορούσα να καταδικάσω, και αυτό έχει καταγραφεί. Διότι πιστεύω ότι όσοι είναι εδώ μέσα, προσπαθούν για το καλό της Ζακύνθου, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την ελευθερία του λόγου σε όλους και να μην γίνονται αντιπαραθέσεις. Και σε αντιπαραθέσεις, ξέρετε, οι καινούργοι χάνουν, δεν χάνουν πάλι. Ευχαριστώ πολύ.